Αλλά δεν ξέρει, παιδιά, να σου πω κάτι. Πρέπει να κοιτάμε και τους γύρω μας. Η αλήθεια είναι αυτό, και τους ανθρώπους μας. Δεν είμαι παρτάκιας. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα live με έναν άνθρωπο που πραγματικά θα απομαζω πολύ. Τον Στέφανο τον Ξενάκη. Και θα ήθελα...
Αμέ. Τέλος. Έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Έλα ρε, έχω αλλά ένα τόσο ωραίο σπίτι και άμα σου πω ότι δεν το μπορώ το σπίτι, δεν θέλω να κάθομαι δεν είσαι σπίτι. πολύ φωτόκατα. Α, ναι. Ναι, Έλα ρε, εντάξει, είμαι πάμε άνθρωπος λίγο του έξω, έξω. θέλω να είμαι με κόσμο συνέχεια, θέλω να γίνεται μια βαβούρα γύρω μου, να γίνεται Ναι. χαμός, να χορεύω, να φωνάζω, να αυτό, δεν μπορώ την ηρεμία. Όχι, δεν μπορώ. Είσαι έτσι σαν άνθρωπο. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, έχω πολλή ενέργεια, δεν μπορώ, μη με κλείσει Είσαι τρελή. σπίτι, δηλαδή, το έχει και το ζώδιό μου αυτό, είμαι Λέων, είμαι υπερκινητική, θέλω να είμαι συνέχεια με κόσμο. Το καλύτερό μου να ασχολούνται μαζί μου, Αχ, να πω την αλήθεια. τραβάς Κάνω τα καλά. πάντα να ασχολούνται. Αντικειμενικά τώρα. Και να μην ήθελα να ασχοληθώ μαζί σου, δεν νομίζω να μην μπορούσα. Αστεράκι μου, σε ευχαριστώ. Είναι του ζωδίου μου και μη με φυλακίσεις, λιονταρίνα, μη με βάλεις ισχύει. σπίτι. Ισχύει πολύ αυτό. Θέλετε να έχετε την κυριαρχία. Αυτό να μας μιλήσει η Μανουσάκη για τα ζώδια. Αγαπώ Μανουσάκη. Α, μπράβο, ναι, την έχω γνωρίσει. Είναι και αυτή η λιονταρίνα. Εσύ τι ζώδιο είσαι? Εγώ είμαι εγώκερος. Α, ωραίο. Είμαι και εγώ να με ωραίο. εγκλωβίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μου αρέσει και εμένα να με εγκλωβίζεις. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά είμαι σπιτόκοντα, ρε παιδί μου. Δεν με χαλά καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Γενικά βαριέμαι εύκολα σαν άτομο. Δηλαδή, εγώ σαν Άννα. Δεν ξέρω αν θέμα ζωδίου, αλλά ένα από τα χαρακτηριστικά μου νομίζω είναι να μην βαριέμαι εύκολα. Νιώθω ότι βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Και εσύ, και εντάξει, εσύ, τι να κάνουμε. Θέλουμε τις αλλαγές, θέλουμε αλλαγές. Τι να κάνουμε, έτσι. Κι εγώ. Πρέπει συνέχεια να εναλλάσσονται τα πράγματα, τα αυτά, να μην βαριέσαι, ρε παιδί μου. Ναι, συνέχεια ναι. τα ίδια και τα ίδια. Όντως, ποιος όντως τα μπορεί. Φίλε, πρέπει να κάνουμε μαζί βίντεο στο κανάλι μου κάποια στιγμή, να ξέρεις. Πρέπει, πού θα σε βρω όμως να τώρα που είσαι Θεσσαλονίκη. Twerk, φίλε, το βρήκα το βίντεο, τη βιντεάρα. Twerk, έλα, θες να κάνουμε twerk. Θες να κάνει, έλα, το δίδαξε λίγο. Σήκω. Αστεράκια μου, θα σας μάθω όπως την Ανίτα. Λοιπόν, η κίνηση, θα σας τις δείξω έτσι, σιγά σιγά. Βάζουμε τα χέρια στα γόνατα και πάμε τους γοφούς δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Έτσι και γρήγορα. Μ' αρέσει πολύ. Ή πάνω-κάτω. Έτσι. Βαθύ κάθισμα και σηκωνόμαστε, αμέ. Βασικές και ωραίες και εύκολες κινήσεις. Μπράβο. Επίσης ανοιγοκλίνουμε πόδια. Άλλο. Έτσι, τρελό του έργου. Έλα, σήκω και εσύ να μας κάνεις. Α, έτσι, ε. Θα το κάνουμε live στο YouTube μου αυτό. Εδώ στο Instagram δεν το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε. Αστεράκι. Μας δίνει η Αναστασία Γιούσεφ του έργου. Έχω βρει το βίντεο, να ξέρεις από τώρα. Αγάπη μου, θα είμαι και κάθε εβδομάδα στην Ανίτα και κάθε φορά θα μαθαίνω και από άλλον χορό. Λέω την επόμενη εβδομάδα να το κάνουμε τύπου καμπαρέ, μου λένε ρουζ. Έτσι με πούπουλα και με αυτά και σηκώνουμε πόδια. Κάθε εβδομάδα στην Ανίτα, ποιες μέρες, όχι. Ναι, το λέγαμε με την Ανίτα. Μου το είχε πει δηλαδή στο τηλέφωνο προχθές που με πήρε. Και το είπε και στον αέρα σήμερα, δηλαδή είπαμε να το συζητήσουμε. Τέλεια. Και το είπε και στον αέρα σήμερα, οπότε ναι, λογικά τέλεια. Ναι. Θα το καθιερώσετε δηλαδή, ξέρεις μέρα να συντονιστούμε ρε παιδί μου, να με ενημερώνετε το στο Instagram. Τέλεια. Ναι, εννοείται θα τους ενημερώσω, λογικά πάλι Κυριακή όπως σήμερα θα το κάνουμε. Α, ωραία, αμέ. Τέλεια. Mm-hmm. Έλα, τώρα και να έρχεται και το αστεράκι της, ο γιος της, ο Ανδρέας. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, αλήθεια. Είναι μόλις 12 χρονών. Γράφει τραγούδια μόνος του. Έχει πάρει, ναι, εντάξει. Εντάξει. Είναι υπέροχος. Καλλιτεχνική οικογένεια. Εντάξει, το έχει από τον μπαμπά του. Οι ατάκες που έχουν παίξει στην εκπομπή της, νομίζω έχουν γίνει νομίζω viral από όλες τις εκπομπές. Είναι viral, δηλαδή οι καλεσμένοι που καλεί είναι viral, μόνοι τους, από μόνοι τους. Πραγματικά γίνονται viral, έχει όλα τα τρελά, τα παρατράγουδα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγα προχθές και χθες που συζητούσα, είναι μία η Μαριλένα, ναι, που ήταν όταν πήγαινα και έκανα τη φαρμακοκούνα χείρα και κάναμε κάτι τέτοια χορευτικά, ναι, είναι μία η Μαριλένα. Πολύ γέλιο με αυτήν, έκανε τα ίδια χορευτικά όπως χόρευα εγώ, προσπαθούσε, έκανε αυτή. Έλα, και τη θυμήθηκα έτσι προχθές και τη ζήτησα το τηλέφωνο, θα την πάρω τηλέφωνο να κάνουμε live. Θα κλάψετε στο γέλιο, θα κλάψετε στο γέλιο. Είναι απίστευτη, ακομπλεξάριστη, έχει πολύ γέλιο. Προσπαθεί να κάνει τις κινήσεις που κάνω εγώ.
Οπότε τώρα στην καραντίνα θα κάνουμε αυτά, θα κάνουμε live, να γελάμε. Ναι, 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 εννοείται να κάνουν. Ναι, πραγματικά, δηλαδή και εσύ live κοπάνα τώρα. Κοπάνα live. Αυτό, να κάνουμε live, ναι, να διασκεδάσουμε τον κόσμο έστω ναι, μέσα από εδώ. Πραγματικά, δηλαδή είναι το μόνο που μας έχει υπομείνει, αντικειμενικά τώρα, δηλαδή το λέμε, αλλά είναι αλήθεια. Ναι, αστεράκι μου. τέλεια, κάτι έγινε, οκ. Okay. Μωράκι μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Κι εγώ. Κοριτσάρα μου, φιλάκια, θα τα πούμε, θα πω κι άλλη φορά. Γιατί δυσκολεύομαι να σε ακούσω, είναι η αλήθεια. Συνεννοηθήκαμε, αλλά κάθε φορά που κάνω live με παίρνουν τηλέφωνο και μετά από το τηλέφωνο δεν μπορώ να ακούσω καλά. Αλήθεια. Να σου πω, είσαι και πόντια. Εννοείται πως είμαι πόντια κι εσύ. Και η μαμά μου είναι χονδροματίδου. Το Ιούσεφ είναι του μπαμπά μου, αλλά είμαι και μισή πόντια. Αλήθεια, εγώ είμαι μισή. Ναι, εγώ είμαι πόντια ολόκληρη, δεν είμαι μισή. Α, το έχει ο πόντος. Βγάζει ωραία κορίτσια. Και αυτό, σε παρακαλώ τώρα. Κουκλάρα μου, τεμέτερον. Τα φιλιά μου, χάρηκα. Love you. Γεια σου, κούκλα μου. Αστεράκια μου. Γεια σας. Love you. Παιδιά, αγαπάμε Γιούσεφ, η αλήθεια είναι αυτή, τη στηρίζουμε, είναι γαμάτη, να πάτε να παρακολουθήσετε και το καινούργιο της τραγούδι στο YouTube. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μορφάρα, πραγματικά. Είναι τα άτομα που ξέρω που εκπέμπουν πολύ θετική ενέργεια. Τώρα βλέπω εδώ πέρα τις ερωτήσεις σας, πάμε να απαντήσω λίγο. Πώς περνάς, θα ξαναπέμπαινε στο GNTM. Τι προτιμάς πιο... Κάτσε να βάλω καμιά ερώτηση από εσάς. Το TikTok, παιδιά, το έχω ένα χρόνο κοντά και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ή έχει και αυτό το στυλ του. Οπ, πού είσαι κουκίδου μου, φιλάκια πολλά. Βλέπω εδώ και τα τίματά σας. Το ξέρουμε. Ναι, παιδιά, η Αναστασία είναι μορφάρα πραγματικά, είναι απίστευτη κοπέλα. Δεν την έχω δει από κοντά, αλλά θέλω. Και να κάνουμε και μαζί YouTube βίντεο. Λοιπόν, θα ήθελες να ήσουν το φετινό GNTM εδώ πέρα, με ρωτάει η φίλη Ερμιώνη. Θα σου πω, θα ήθελα να είμαι στο GNTM το φετινό, κάνουν πάρα πολύ ωραίες δοκιμασίες, πραγματικά, αλλά νομίζω πως αν είχα σχέση, δεν θα ήθελα και πάρα πολύ να πάω. Γιατί εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι δεν θα άρεσε πολύ στο αγόρι μου, οπότε ενδεχομένως δεν με πήγαινα με αγόρια. Εντάξει, αλλά πήγα στο πρώτο και όλα για ποιο λόγο γίνονται. Πήγα στο πρώτο και οπότε δεν θα ξαναπήγαινα και στο δεύτερο. Αυτά μόνο μια φορά γίνονται. Ναι, με τη Γιούσεφ δεν ξέρω αν θα κάνουμε μαζί TikTok, αλλά θέλω να κάνω το χορευτικό της στο TikTok. Θα το κάνω σίγουρα. Soon. Από κοντά είσαι ουδά. Wow, σε είδα πριν. Πού με είδες καλέ, Δήμητρα Λάμπρου. Λάμπου, sorry. Make-up να κάνουμε μαζί στο επόμενο. Η κουκίδου μου. Λοιπόν, τώρα η αγαπημένη μου παίκτρια στο GNTM, αυτές που έχουν απομείνει, είναι η Λία νομίζω. Μ' αρέσει πιο πολύ από όλες, σαν προσωπικότητα, σαν κοπέλα και η Μαρία αγάπη μ' αρέσει, αλλά νομίζω μου αρέσει πιο πολύ η Λία, παιδιά, ψέματα δεν θα πω. Τη θεωρώ πιο ξεχωριστή. Και με το χέρι κάτι που τους έχουν κάνει, παρόλο που το θεωρούν πιο extreme όλοι, κάτσε να βάλω ακουστικά. Μήπως δεν ακούτε γι' αυτό. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα με ακούτε καλά. Απαντήστε μου λίγο. Παιδιά, με ρωτάτε εδώ, μα βλέπω Bachelor. Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν πολύ βλέπω. Όχι, ψέματα δεν θα πω. Μόνο διαφημίσεις και κάτι τέτοια που έρχεται στο μάτι μου. Η αλήθεια δεν κοιτάω πάρα πολύ τηλεόραση. Μόνο GMPM. Τα φιλιά μου από Καλαμάτα. Τα φιλιά σε Καλαμάτα. Για να δω λίγο τις ερωτήσεις, να τα κοινοποιήσω καμία. Πότε θα ανέβει βιντεάκι στο YouTube? Λοιπόν, παιδιά, έχω προγραμματίσει να σας κάνω ένα haul. Η αλήθεια είναι ότι έχω αργήσει 3 εβδομάδες να βάλω βίντεο και με συγχωρείτε πάρα πολύ γι' αυτό όσοι με παρακολουθείτε και εκεί φυσικά. Γιατί μπορεί πολλοί από εσάς να μην με παρακολουθείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Έχω να βάλω καιρό, η αλήθεια είναι. Συγχωράτε με. Συγχωρέστε με. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Είναι και θέμα διάθεσης. Δηλαδή δεν θέλω να προβάλλω κάτι fake, κάτι ψεύτικο. Θέλω να το κάνω με όρεξη αυτό. Θέλω όλα μου τα θέματα να είναι ωραία που σας αφορούν. Οπότε θέλω να. Θα ανέβει βίντεο αυτή την εβδομάδα, σίγουρα να το ξέρετε. Θα είναι haul από Wish.
Αυτό θα είναι το βίντεο που θα ανέβει αυτήν την εβδομάδα και όχι μόνο αυτήν. Γενικά θα ανέβουν διάφορα βίντεο και θέλω να μου στείλετε και στο direct μου να μου πείτε τι βίντεο θέλετε να βλέπετε και τώρα στην καραντίνα. Θα ανέβει και vlog σίγουρα. Μιλάω κατάπαυστα να πείσετε. Είμαι και... Ναι, λοιπόν, αυτά τα βίντεο που θα ανέβουν αυτήν την εβδομάδα είναι σίγουρα What I Eat in a Day, Wish Haul. Θέλω να ανέβει haul makeup που έχω πάρει κάποια makeup έτσι ωραία. Οπότε κάποια πράγματα, κάποιες παλέτες θα σας δείξω. Και κάνω πάρα πολύ καθημερινά TikTok, οπότε και εκεί θα με βρίσκετε. Πάρα πολύ από εσάς και στο TikTok να με ακολουθήσετε, γιατί ανεβάζω πάρα πολλά βίντεο. Λοιπόν, είσαι ερωτευμένη, με ρωτάει εδώ η φίλη Δέσποινα. Γεια σου Δέσποινα, Δεσποινάκη. Λοιπόν, δεν είμαι ερωτευμένη, όχι. Θα ήθελα να είμαι βέβαια, γιατί το να είσαι ερωτευμένη είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα που σε ανανεώνει και θεωρώ ότι μας κάνει καλό ο έρωτας, μας κάνει να λάμπουμε. Αυτή την περίοδο και γενικά αρκετό καιρό τώρα. Έχω να ερωτευτώ 1,5 χρόνο. Η αλήθεια είναι αυτή. Μου αρέσει πάρα πολύ το GMDM. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να κοινοποιήσω άλλη ερώτηση. Με ρωτάτε άμα έχω σχέση. Θα σας πω ότι δεν έχω, όχι. Η Έλληνα κλαίω. Έλληνα, μα να δείτε εγώ κλαμού. Είσαι στο διπλανό, είσαι στο σαλόν και δεν έρχεσαι, δεν πήσανε και σε παιδιά. Γενικά θέλω να κάνω διάφορα live εδώ και να δείχνουμε ωραία πράγματα όσο γίνεται. Το Λιάκο το ξέρεις. Ποιον Λιάκο? Η Έλληνα πού είναι? Παιδιά, η Έλληνα είναι... Σου αρέσει κανένα αγόρι, μου λέει Πόπι Καμπουράκι. Γεια σου Πόπι. Ναι, μου αρέσει. Ψέματα δεν θα πω. Σαν κοπέλα και εμένα, ναι, μου αρέσει. Απλά ξέρετε τι έχω παρατηρήσει στις μέρες μας. Γενικά τα αγόρια τα διεκδικούν πάρα πολύ εύκολα. Έτσι νιώθω και έτσι βλέπω. Και είναι κάτι αρνητικό αυτό, θεωρώ. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε. Γράψτε με εδώ κάτω σχόλια. Με αφορά πάρα πολύ η γνώμη σας. Απλά νομίζω ότι σήμερα που πλέον εγώ και δεν διεκδικούν. Έτσι πιστεύω. Τέλεια, Έλενα. Μου κάνει σούπα να φάμε. Τι επάγγελμα θα ήθελες να κάνεις? Κοιτάξτε, όταν ήμουν πολύ μικρή, ήθελα να γίνω νοικιαγωγός γιατί λατρεύω τα παιδιά. Τα υπεραγαπάω, η αλήθεια είναι. Σαν τα παιδιά και τα σκυλιά. Πιο αθώες ψυχές δεν υπάρχουν. Και είναι αλήθεια αυτή. Αλλά τη ζωή τα αφαιρέσει. Τώρα ασχολούμαι με τα social media. Σπουδάζω marketing φέτος στο EEC Delta. Οπότε είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ασχοληθώ πάνω στον τομέα του marketing, είτε digital marketing, είτε να ιδρύω εταιρείες από την αρχή και να. Είτε θέλω να κάνω και το δικό μου brand, έτσι. Είναι στόχος μου αυτός. Τώρα δεν ξέρω με τι θα συσχετίζεται το brand, είτε με ρούχα, που θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Πάρα πολύ, είτε με μακιγιάζ, κάτι από τα δύο. Κάνε λίγο ντουέτ, ωραία, να του δείξω τη σούπα μου. Όντως τώρα να σε βάλω. Μου έκανες έτοιμα. Κάνε με έτοιμα, ρε Έλληνα. Αποστολή προσκλήσεων. Α, κουμπαρούλα μου, είσαι μέσα. Φιλάκια, Ελένη Πιλιτσίδου. Σ' αγαπώ. Καλησπέρα, αν θέλεις να σου πάρουμε συνέντευξη live, μπαίνουμε συνέντευξη από διάσημους, δεν interviews. Why not, εννοείται θα ήθελα, γιατί όχι. Α, μου έχετε στείλει. Κάποια άτομα σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά, είτε είναι θέμα προσωπικότητας, ότι θα εκτιμήσω πιο πολύ να με θαυμάζετε για την προσωπικότητά μου παρά για την εμφάνιση, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί η προσωπικότητα είναι αυτή που μένει στις μέρες μας, θεωρώ, και είναι αυτή που σπανίζει κιόλας. Ωραία τα ωραία του Instagram, αλλά το να αγαπάς κάποιον και να θαυμάζεις κάποιον την προσωπικότητά του είναι κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ήταν τη διά μου άποψη. Είμαι από κάτω. Πολύ Αράχοβα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πάω η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχω πάει. Είναι πάρα πολύ ωραία και φαντάζομαι ότι τώρα με τον κορονοϊό ας ελπίσουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά. Ας ελπίσουμε να μας ανοίξουν λίγο. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας σχετικά με αυτό. Πότε πιστεύετε ότι θα βγούμε από την καραντίνα? Πώς κάνω έτοιμα. Γεια σου, ρε Έλενα.
Άδεκτη, παιδιά με λέξει την έρωτη. Δέχομαι bullying δημόσιο. Το βλέπετε αυτό. Σπυρού. Καλέ! Σπυρού! Η Έλληνα είναι ελεύθερη, απάντησε μας λίγο σε αυτό. Τι είμαι? Είσαι ελεύθερη, λέει εδώ. Όχι, Έλληνα, παιδιά, έχει σχέση και πηγαίνει προς γάμο. Με πρόγραμμα. Έτσι θα μάθει να τέτοιο καρίτσι. Ας βάλουμε και ένα φίλτρο. Καλέ, Μανώλη, είναι δυνατόν να ρωτήσω αυτά τα πράγματα δημόσια. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντάξει, δεν με κάνει έτοιμα, θα δείξει τη σούπα, θα ζηλέψω. Δείξει να σε Instagram story. Δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Θέλω να μου στείλετε μηνύματα να μου πείτε τι live θέλετε να κάνουμε, να βάζουμε και εδώ πέρα διάφορα άτομα γενικά, να είναι ενδιαφέρον η καραντίνα μας. Θέλω να είσαστε αισιόδοξοι όσο γίνεται, δεν συμβαίνουν λίγες μέρες μας, το ξέρω, το γνωρίζω, ελπίζω να μην παίρνετε δύσκολα, είτε με τις επιχειρήσεις σας, δεν ξέρω, είτε αν δουλεύετε κάπου, να μην, τουλάχιστον να πάρετε επιδόματα, δεν ξέρω, πραγματικά παιδιά, εύχομαι το καλύτερο για όλους. Στέλνετε δική μου ενέργεια σε όλους σας. Και να χαμογελάτε, γιατί πραγματικά δεν θέλω να μας το πάρουν γι' αυτό, την αισιοδοξία μας, γιατί αυτό θέλουν και δεν θα το καταφέρουν. Η αισιοδοξία μας και το χαμόγελό μας είναι κάτι που δεν μπορούν να μας το πάρουν, να το ξέρετε. Είναι κάτι που το εκπέμπουμε εμείς. Σας φιλώ πάρα πολύ όλους. Φιλάκια. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Bye.